Πραγματικά ήταν πολύ πετυχημένη από όσα ακούσαμε μέχρι τώρα η σημερινή εκδήλωση που οργάνωσε η Επιτροπή Τομέα εδώ πέρα του ΚΚΕ και συγχαρητήρια για την οργάνωση με την ευκαιρία της επίσκεψης του Γραμματέα. Εκπροσωπώ τον Σύλλογο Αρχιτεκτών σαν πρόεδρος του και είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Κιλκής 20 χρόνια. Τα ζητήματα που θα βάλω εγώ και οι προβληματισμοί θα είναι σύντομοι για να μην σας κουράσουν. Δεν αφορούν κυρίως το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, αλλά αφορούν την κοινωνία γενικότερα και νομίζω ότι η ευκαιρία που είχαμε σήμερα να σας ακούσουμε βοήθησε όλους μας να αποκτήσει μια πιο πλήρη γνώση των θεμάτων της πόλης και του τόπου. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο νομός Κιλκής είχε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Μαζί με τον νομό Σερών αποτελούν τον τόπο που οι νέοι άνθρωποι, κυρίως όποιος εξετάσει λίγο περισσότερο τα στοιχεία, θα δει ότι πρόκειται για τη φυγή νέων ανθρώπων, αυτών που λέμε ανθρώπων της παραγωγικής ηλικίας 30-40 χρονών, κυρίως επιστήμονες με τα μεταπτυχιακά τους και με ό,τι ζητάει η κοινωνία και οι επιχειρήσεις, αναγκάζονται λοιπόν να φύγουν εκτός Ελλάδος και να αναζητήσουν την τύχη τους. Θέλω να ρωτήσω, να βάλω δύο προβληματισμούς. Πόσο μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα της ανεργίας στον τόπο μας η μισθή των 650 ευρώ που μας προσφέρει η βιομηχανία στο Κιλκής, βιομηχανία που κατά τα άλλα πενεύει και πενεύεται για τα μεγάλα κέρδη που κατοχυρώνει κάθε χρόνο, πόσο μπορεί να αποτελεί, γραμματέα, λύση για τον δύσμηρο αγρότη που καλλιεργεί σιτάρι σε ξερικά χωράφια εδώ και χρόνια στο Κιλκής, το ξεπούλημα της γης του στους μονοπωλιακούς ομίλους που εγκαταστούν φωτοβολταϊκά παντού, μα παντού, ανεμογεννήτρες παντού, πόσο μπορεί λοιπόν για την τοπική κοινωνία αυτά να αποτελούν λύση. Αυτούς τους προβληματισμούς θα ήθελα να βάλω στον γραμματέα και να του περιγράψουμε ποια είναι η κατάσταση του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την ευκαιρία που μας δώσατε.